Έχει γίνει μάλλον αγαπημένη συνήθεια τα εισηγούμενα από τη Νέα Δημοκρατία νομοσχέδια να αποτελούν ολοκλήρωση του έργου που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλευε να ολοκληρώσει. Πολλές φορές μάλιστα η ομοιότητα φτάνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φιλονικούν δικαίως και οι δύο για την πατρότητα του νομοσχεδίου. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα υπάρχει και τρίτος διεκδικητής που μάλλον με μεγαλύτερο πάθος το αναγνωρίζει ως δικό του παιδί. Αξιώνει και το Κινάλ την πατρότητα της διαμεσολάβησης, αφού το Πασόκ ήταν αυτό που εισήγαγε αρχικά το νόμο του 2010, έτσι συμφωνούμε, σε πιο περιορισμένη έκταση βέβαια, για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο του 45-12 του 2018 να διευρύνει την εφαρμογή του, καθιστώντας το και υποχρεωτικό στάδιο πριν την προσφυγή στο δικαστήριο. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια τότε ως αντιπολίτευση έβγαινε στα κεραμίδια και δια των αντιπροσώπων της στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, παζαρεύοντας ουσιαστικά την έκταση της υποχρεωτικότητας, την οποία σήμερα επαναφέρει, παρουσιάζοντας ως αναγκαίο εξυγχρονισμό του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Διεκδικείται όλη την πατρότητα του νόμου που φέρνει την πιο μεγάλη ιδιωτικοποίηση που έγινε ποτέ στον τομέα της δικαιοσύνης. Το μόνο πάντως σίγουρο είναι πως αυτό και αυτό είναι γνήσιο τέκνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό δείχνεται όλη τόση ζέση στην ευόδοσή του. Εντάσσεται βέβαια και αυτή την αλλαγή στο πλαίσιο μιας σειράς αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια στη δικαιοσύνη. Αλλαγές, για παράδειγμα, όπως τον κώδικα της πολιτικής δικαιονομίας, με τον περιορισμό της εμάρτυρης απόδειξης, με την υπόσκαψη της προνομιακής ικανοποίησης των εργατικών απαιτήσεων και άλλες, τις πρόσφατες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τις αντιδραστικές ρυθμίσεις της ποινικής διαταγής, συνδιαλλαγής κλπ, καθώς βέβαια και το ολοένα αυξανόμενο κόστος προσφυγής των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, με τη θέσπιση κάθε λογής παραβόλων και επιβαρύνσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν φτηνές και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες στο κεφάλαιο, γρήγορη και προς το συμφέρον του διεκπαιρέως των υποθέσεών του. Στοχεύουν ταυτόχρονα βέβαια και στην εξοικονόμηση πόρων από το κράτος, ακόμα και αν αυτό αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων και των δικονομικών ακόμα, των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που εμπλέκονται ή αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Για άλλη μια φορά, αξιοποιείται το πρόσχημα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από μεγάλο όγκο υποθέσεων και της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, προβλήματα που είναι βέβαια υπαρκτά και ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν οικονομικά τους εργαζόμενους. Ωστόσο, αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν με την πρόσληψη δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και την ενδυνάμωση βέβαια των υλικοτεχνικών υποδομών. Παρακαλώ, κυρία Κομινάκα, μισό λεπτό. Θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία. Σεβαστείτε τουλάχιστον τον ομιλητή. Είμαστε στη διαδικασία συζήτησης ενός νομοσχεδίου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε. Σε λίγο, προφανώς, από ό,τι το γνωρίζετε, θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Αλλά κάντε λίγο ησυχία. Ελάτε, κυρία Κομινάκα. Ευχαριστώ. Στην πραγματικότητα, ο στόχος και της διαμεσολάβησης είναι να υλοποιηθεί μια πάγια απέτηση του κεφαλαίου, όπως έχει ξεκάθαρα εκφραστεί και από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και άλλα τέτοια ευαγή ιδρύματα, που μαζί με μεγάλους δικηγορικούς συλλόγους και άλλους κοινωνικούς εταίρους όπως η ΓΕΣΕΕ, έσπευσαν να φτιάξουν τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια έκαναν και οι προηγούμενες, αφουγκράζεται πλήρως τις απαιτήσεις αυτές του κεφαλαίου, που εκτός των άλλων ανοίγουν και νέα πεδία κερδοφορίας στον τομέα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των διαμεσολαβητών. Κοφεύει βέβαια η κυβέρνηση στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, προς τα οποία δημιουργεί επιπλέον εμπόδια για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εκτινάσοντας το ήδη υπέρογκο κόστος που για μεγάλη μερίδα των εργαζομένων είναι ήδη απαγορευτικό. Είναι δεδομένη άλλωστε η αντοχή του καθενός στη διαμεσολάβηση ανάλογα με την τσέπη του.
Η ρύθμιση της ελάχιστης αμοιβής του διαμεσολαβητή κατά 80 ευρώ την ώρα μπορεί να σύρει σε συμβιβασμό τον οικονομικά ασθενέστερο απέναντι, για παράδειγμα, σε τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες, αφού δεν θα είναι σε θέση ούτε να παρατείνει βέβαια τη διαμεσολάβηση, ούτε και σε περίπτωση αποτυχίας αυτής θα είναι σε θέση να στηρίξει το επιπλέον κόστος της προσφυγής του στο δικαστήριο. Με ποιο τρόπο τα μέρη μπορούν να προστατευτούν από τυχόν καταχρηστική συμπεριφορά του διαμεσολαβητή? Δεν μπορεί, αλήθεια, προκειμένου να αυξήσει την αμοιβή του, να οθήσει σε άσκοπη παράταση τη διαμεσολάβηση, αφού αμείβεται με την ώρα και όχι ανάλογα με την επιτυχία αυτής? Την υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού επιβάλλεται επιπλέον και με την πρωτοφανή απειλή εξοντοτικών χρηματικών απειλών σε περίπτωση της απουσίας από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, που φτάνει μάλιστα από το 100 μέχρι και τα 500 ευρώ. Και βέβαια, η προαιρετικότητα δήθεν της υπαγωγής στη διαμεσολάβηση σε όλες τελικά τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις πάει περίπατο με τη δυνατότητα που δίνεται για τις ρήτρες διαμεσολάβησης. Αλήθεια, ξέρετε πολλούς να μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση των προδιατυπωμένων ρητρών από τραπεζικές, ασφαλιστικές συμβάσεις ή ακόμα και από τις ίδιες τις συμβάσεις εργασίας? Υπάρχει, αλήθεια, σεβασμός στην ισότιμη βούληση των μερών σε μια κοινωνία άνηση και εκμεταλλευτική? Είναι ίση ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, η τράπεζα και ο μεροκαματιάρης ο φιλέτης? Είναι ίση η ασφαλιστική εταιρεία και ο ασθενής ασφαλισμένος, ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά τραυματισμένος σύζυγος που ζητά την επιμέλεια των παιδιών του? Το ισχυρό μέρος έχει πάντα τη δύναμη και μπορεί να επιβάλλει το δίκιο του. Το σχέδιο νόμου για τη διαμεσολάβηση επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές στη δικαιοσύνη δεν έχουν μονοσήμαντη διάσταση, αλλά σχετίζονται με ευρύτερες βέβαια επιδιώξεις και οικονομικές εξελίξεις. Δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης ενώσεων προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη δημιουργία επιχειρήσεων παραδικαστηρίων, που θα προσλαμβάνουν διαμεσολαβητές ως υπαλλήλους με τον κατώτατο μισθό, και έναν επιχειρηματία βέβαια που θα εποπτεύει και θα αποκομίζει και τα κέρδη από τη δουλειά. Συνιστά και αυτή ακόμα μια έμεση πλευρά της απελευθέρωσης των νομικών υπηρεσιών στο πνεύμα της οδηγίας Bolkestein, η οποία στοχεύει στη δημιουργία στον χώρο των νομικών υπηρεσιών κεφαλαιοχικών και πολυεπαγγελματικών εταιριών που θα συγκεντρώνουν δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, τώρα και διαμεσολαβητές, μέσα σε ένα πακέτο τα έχει όλα και συμφέρει για το κεφάλαιο. Όπως επιτάσσουν βέβαια οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και των fast-track διαδικασιών στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής, εσωτερικής αλλά και διεθνοποιημένης αγοράς. Είναι σαφής λοιπόν η στόχευση του νομοσχεδίου να διοχετεύσει φθηνό εργατικό δυναμικό στις εταιρείες αυτές από μια τεράστια μάζα πτυχιούχων, αφού την ιδιότητα του διαμεσολαβητή μπορούν να αποκτήσουν όχι μόνο νομικοί, αλλά οποιοδήποτε απόφυτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταρρύπτεται έτσι και η συντεχνιακή αυταπάτη που επικρατεί σε μερίδα των δικηγόρων ότι θα δημιουργηθεί ύλη για τη νέα δικηγορική ύλη. Από την κυριαρχία της διαμεσολάβησης, μόνο επιδείνωση της εργασιακής κατάστασης των μισθωτών και αυταπασχολούμενων δικηγόρων μικρών και μεσαίων στρωμάτων μπορεί να προκύψει. Προστίθεται βέβαια και μια καινούργια ευκαιρία στο κυνήγι των προσόντων της διαβίου μάθησης για τους αποφύτους των ΑΕΗ, μακριά και παντελώς βέβαια άσχετα πολλές φορές από το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών τους, την οποία βέβαια θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν για άλλη μια φορά. Να λοιπόν πώς ανοίγεται και νέο πεδίο για business, αφού πλέον φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορούν να ιδρυθούν όχι μόνο από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα συστήνονται από δικηγορικούς συλλόγους και επιμελητήρια, τα κέντρα διαβίου μάθησης στον ΑΕΗ κλπ, αλλά ακόμα και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σοβαρά είναι τα προβλήματα που δημιουργούν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναφορικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας και τη δυνατότητα του διαμεσολαβητή για αμεροληψία. Με ποιο τρόπο, αλήθεια, θα ελέγχεται αν ο διαμεσολαβητής συνδέεται οικονομικά ή με άλλο τρόπο με κάποια από τα μέρη, όταν μάλιστα αυτός μπορεί να οριστεί σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης? Ακόμα και αυτή η απασχόληση διαμεσολαβητών με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις διάφορες εταιρείες του χώρου
αναιρεί και την όποια δυνατότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστοι από πελατειακές ή άλλες σχέσεις, τις οποίες είναι αδύνατο να γνωρίζει κάποιος, αφού χάνονται μέσα στα επαγγελματικά απόρριτα, τις έμεσες σχέσεις και άλλες. Μάλιστα, δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα... Συγγνώμη, κυρία Κομνάκα. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Κάντε λίγο ησυχία. Τόσο σημαντικό είναι αυτό που θέλετε να συζητήσετε αυτή τη στιγμή. Τόση ώρα δεν το συζητούσα. Συγγνώμη τώρα που διακόπτω, αλλά και που παίρνουν το θάρρος και απευθύνουν κατά αυτόν τον τρόπο στο σώμα. Σεβαστείτε λίγο την ομιλήτρια. Ησυχήτρια είναι. Συζητάτε ένα νομοσχέδιο. Σας είναι αδιάφορο η μη. Δεν γνωρίζω, αλλά σεβαστείτε την ομιλήτρια. Μετά από την κυρία Κομνηνάκα θα ακολουθήσει ονομαστική ψηφοφορία. Κάντε λίγο υπομονή. Ελάτε, κυρία Κομνηνάκα, συνεχίστε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν ενδείκνυται το νομοσχέδιο για αντιπολιτευτικό καυγά, γι' αυτό είναι χαμηλό το ενδιαφέρον των υπόλοιπων κομμάτων. Έχει όμως σοβαρότατες διατάξεις. Η διαμεσολάβηση και οι ρυθμίσεις που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο δεν τηρούν καν τα προσχήματα της αμεροληψίας, αφού ακόμα και στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής ελεγχθεί πράγματι για πειθαρχικά παραπτώματα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η μη τήρηση της αρχής της αμεροληψίας, ή ακόμα και αν διαπιστωθεί η τέλεση ποινικού αδικήματος από τον ίδιο, που σχετίζεται με την ίδια τη διαμεσολάβηση, όπως εκβίαση, απάτη, δωροδοκία. Αυτό δεν θα θίγει το κύρος της επιθυχούς έκβασης της διαμεσολάβησης και του συμφωνητικού που ήδη καταρτίστηκε. Ανοίγεται έτσι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, όταν μάλιστα η όλη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εντελώς αδιαφανής, αφού δεν είναι δημόσια ούτε τηρούνται πρακτικά, ενώ ο διαμεσολαβητής μπορεί να συναντά και να επικοινωνεί χωριστά με καθένα από τα μέρη, επηρεάζοντας το βέβαια τι κατά το δοκούν. Για το ισχυρότερο μέρος, βέβαια, αυτό είναι ένα ακόμα μεγάλο δώρο, αφού μπορεί να ασκεί πίεση με απειλές και εκφοβισμό κατά το τραπέζι για να αναγκάσει το ασθενέστερο να αποδεχθεί την επίλυση της διαφοράς του προτείνει. Όταν σήμερα, μάλιστα, δεν σπανίζουν τα φαινόμενα όπου τεράστια οικονομικά συμφέροντα βρίσκουν δίωδο επηρεασμού και σε θεσμούς της δικαιοσύνης με πολύ υψηλότερα χέγγια αμεροληψίας, δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχία η κατά αυτόν τον τρόπο παράδοση ενός τόσο ευαίσθητου τομέα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Η διαμεσολάβηση, όπως και οι άλλες πρόσφατες αλλαγές στη δικαιοσύνη, δεν αφορούν την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης με έναν ουδέτερο δήθεν τρόπο. Έχουν βαθιά ταξικό περιεχόμενο. Εκφράζουν την ανάγκη για αντιστοίχηση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Για ασφαλείς και κερδοφόρες επενδύσεις, χωρίς γραφειοκρατικές ή άλλες καθυστερήσεις. Η επέκταση και ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης στρέφεται ενάντια στα εργατικά και λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη, εκτινάσοντας το σχετικό κόστος. Ελοχεύει παράλληλα τα τεράστιους κινδύνους ετεροβαρών και επώδυνων συμφωνιών κάτω από την πίεση της διαμεσολαβητικής διαπραγμάτευσης. Η διεκδίκηση ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτήν της υποχρεωτικότητας του θεσμού, δεν ισοδυναμεί βέβαια με υπεράσπιση της σημερινής κατάστασης, αλλά συνιστά αναπόσπαστο μέρος του αγώνα ενάντια στη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική. Τέλος, θα αναφερθούμε βέβαια αναλυτικά στη δευτερολογία μας την τροπολογία που εισήχθη από τον Υπουργό, ωστόσο έχουν ήδη γεννάνε σοβαρά ερωτηματικά οι ρυθμίσεις που ήρθαν με εθνοδιαστικό τρόπο και αυτή της περίπτωσης της κατάργησης των θέσεων των εφετών και της αντικατάστασης τους από 86 θέσεις προέδρων εφετών. Υπάρχει τεράστια αντίδραση και από τις ίδιες τις δικαστικές ενώσεις και γεννά ερωτηματικά για το ποιον πραγματικά έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η ρύθμιση. Θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα βέβαια στη δευτερολογία μας. Και ελπίζουμε και από την τοποθέτηση σας, κύριε Υπουργέ, να είστε σε θέση να απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.